Καλή χρονιά, με υγεία σε όλες και όλους. Εκπροσωπώ το Σύλλογο Σπουδαστών Δημοσίων ΙΕΚ Αθήνας, όπου στις πρόσφατες εκλογές του συμμετείχαν 4.400 περίπου σπουδαστές. Να ενημερώσω επίσης ότι τα αιτήματα και οι θέσεις μας είναι ίδιες και με το Σύλλογο Σπουδαστών της Θεσσαλονίκης. Θέλουμε να γνωρίζετε ότι ήδη μέσα από τις σχολές με γενικές συνελεύσεις το νομοσχέδιο αυτό απορρίπτεται από την πλειοψηφία των σπουδαστών. Αυτό θα κάνουμε και την Πέμπτη με την κινητοποίησή μας έξω από τη Βουλή και καλά θα κάνουν όλα τα κόμματα να πάρουν θέση γιατί έχουμε συναντηθεί με τα περισσότερα από αυτά και έχουν υποσχεθεί διάφορα πάνω στα προβλήματά μας. Η στάση τους θα κριθεί από τους ίδιους τους σπουδαστές. Το νομοσχέδιο που συζητάμε σήμερα δεν αποτελεί παρά ακόμα μια πράξη μιας κοροϊδίας που βιώνουμε χρόνια. Σε αυτό το κακοπαιγμένο σύριαλ της αναβάθμισης, εγώ προσωπικά το έχω βιώσει και ως σπουδάθρια των ΕΠΑΣ, αλλά και τώρα στα δημόσια ΙΕΚ ή όπως και να τα βαφτίσει το Υπουργείο. Για το ίδιο το νομοσχέδιο και τα ανέξοδα βαφτίσια που κάνει η κυβέρνηση με αυτό, έχουμε τοποθετηθεί αναλυτικά και με αντίστοιχη ανακοίνωση στις 9 του Γενάρη, την καταθέτουμε και στα πρακτικά. Στη σημερινή μας τοποθέτηση θεωρούμε ότι χρέος μας είναι να είμαστε δημιουργικοί, να θέσουμε τις προτάσεις μας, οι οποίες άλλωστε για όλους εμάς, τις σπουδάστρες και τους σπουδαστές, αποτελούν τους μόνους και πραγματικούς όρους αναβάθμιση των σπουδών μας. 1. Πραγματική αύξηση της χρηματοδότησης για δωρεάν και ποιοτικές σπουδές. Τα 120 εκατομμύρια που εξαγγείλατε από το πέραμα δεν φτάνουν όχι μόνο για την ανανέωση του εξοπλισμού, που είτε είναι ανύπαρκτος, παραδείγματος χάρη στο ΙΕΚ της Ηλιούπολης οι μηχανοτρονικοί δεν έχουν καν εργαστήρια ή απαρχαιωμένος, π.χ. μηχανοτρονικοί στο Περιστέρι την εποχή της ηλεκτροκίνησης κάνουν μάθημα με οχήματα του 1970, όχι μόνο να καλυφθούν τα ανύπαρκτα αναλώσιμα, παραδείγματος χάρη στην ειδικότητα αισθητικής, το κόστος πάει γύρω στα 300 ευρώ το εξάμηνο για τους σπουδαστές, αντίστοιχα σε κομμωτές, μάγειρες κτλ., ούτε καν για τις επισκευές στα κτίρια, πολλές φορές φαντάσματα, που κάνουμε μάθημα δεν φτάνουν. Παραδείγματος χάρη, κλείνουν 2 χρόνια πλέον τα τζάμια με κόλλες Α4 στο δημόσιο ΔΙΕΚ του Πειραιά και άλλα ατελείωτα παραδείγματα. 2. Πραγματική αναβάθμιση του πτυχίου μας. Και αυτό είναι το πιο βασικό. Γιατί για όσους δεν το γνωρίζουν, οι σπουδαστές που ολοκληρώνουν τη φίτηση και την πρακτική άσκηση, αντί για πτυχίο, παίρνουν μία βεβαίωση σπουδών. Αυτό εσείς το λέτε αναβάθμιση? Λες και έχουμε παρακολουθήσει κάποιο μηνιαίο σεμινάριο και πρέπει να πάμε στο ΝΕΟΠΕΠ για να το πιστοποιήσουμε. Μάλιστα, με το άρθρο 4 και του συγκεκριμένου νομοσχεδίου, θεωρούμαστε ως εργαζόμενοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Δηλαδή, τελειώσαμε το λύκειο, κάναμε μηχανογραφικό, σπουδάσαμε 4 εξάμηνα στα ΙΕΚ, κάναμε και πρακτική και τελικά πήραμε πολιτήριο λυκείου. Δεν σας φαίνεται αστείο? 3. Να καθιερωθεί η υποχρεωτική πληρωμή της πρακτικής άσκησης στο 100% του κατώτατου μισθού του ανειδίκευτου εργάτη. Ταυτόχρονα, στους εργασιακούς κλάδους που υπάρχει συλλογική σύμβαση εργασίας, με ευνοϊκότερους όρους, να εντάσσονται εκεί όλοι οι σπουδαστές. Η πρακτική να είναι με πλήρη ένσημα και ασφάλιση, να είναι μετρήσιμος χρόνος για το Ταμείο Ανεργίας, να μετράει ως προϋπηρεσία. Να υπάρχει ουσιαστική και τακτική επίβλεψη της διεξαγωγής πρακτικής από το Υπουργείο Εργασίας. Είναι κοροϊδία να λέτε ότι οι σπουδαστές δεν είναι εργαζόμενοι. Ας πάρουμε για παράδειγμα τον τουρισμό. Χιλιάδες πρακτικάροι βγάζουν τη δουλειά μέσα από άθλιες συνθήκες εργασίας και μακριά από κάθε έννοια εκπαιδευτικής διαδικασίας. 4. Να γίνουν μόνιμες προσλήψεις καθηγητών και διοικητικού προσωπικού. 5. Να υπάρξει ενιαία ύλη και πρόγραμμα σπουδών πανελλαδικά ανά ειδικότητα με αντίστοιχα συγγράμματα. 6. Να αυξηθεί το όριο των απουσιών κατά το 30% για τους εργαζόμενους σπουδαστές και για τους σπουδαστές που αντιμετωπίζουν ζητήματα υγείας. 7. Να καταργηθεί το ηλικιακό όριο των 22 ετών για το σπουδαστικό πάσο. Να δρομολογηθεί η έκδοση κάρτας αντίστοιχη της φοιτητικής. Και τέλος, να σταματήσει η απαράδεκτη πρακτική της ΔΥΠΑ να κόβει ασφαλιστικά δικαιώματα από ανέργους που ξεκινάνε σχολές ΙΕΚ. Είναι πολλές οι καταγγελίες ήδη από ανέργους που,
από άνεργες μητέρες, από μονογονεϊκές οικογένειες που έχασαν την ασφαλιστική κάλυψη των παιδιών τους από αυτή την πρακτική. Να σταματήσει η άθλια πρακτική να μας κόβει ή και να μας ζητάει πίσω επιδόματα ενεργείας. Απαιτούμε από την κυβέρνηση και τα κόμματα να λάβουν σοβαρά υπόψη τους τα παραπάνω αιτήματά μας. Εμείς από την πλευρά μας δηλώνουμε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε να τα παλεύουμε όσο χρειαστεί μέχρι την πλήρη ικανοποίησή τους. Καλούμε τους σπουδαστές και την επόμενη περίοδο μέσα από γενικές συνελεύσεις και αγωνιστικές κινητοποιήσεις σε κάθε ΙΕΚ να δώσουν δύναμη σε αυτή την προσπάθεια. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε.